Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο προς Εφεσίους, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 1. Είναι στη σελίδα 1035, Εφεσίους, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 1. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος μία πίστη εν βάφτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ον επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Εις έναν δε έκαστον ημών, εδόθη χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού, δια τούτο λέγει αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και εδώ και χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη, τι είναι, ημί ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών, δια να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός εδώ και άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργον της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, έως σου καταντήσομεν πάντες, εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι, και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Εξού πάντο σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον δια πάσης συναφίας των συναργόντων μελών, των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη και πνευματική επιστολή του Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, μια εκκλησία εκ των εθνών, καθώς και η αποστολή του και η διακονία του ήταν Απόστολος και Διδάσκαλος των Εθνών, στην εκκλησία λοιπόν των Εφεσίων, όπου ο Θεός τον χρησιμοποίησε ένδοξα ώστε να σωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι και επιπλέον το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί σε όλη την Ασία. Βέβαια πέρασε μεγάλες ταλαιπωρίες στο τέλος, αλλά όπως λέει και ο ίδιος, κατά πάντα τα πάντα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς Ιησού Χριστού. Στην επιστολή του αυτή λοιπόν είδαμε στο προηγούμενο μάθημα τον Απόστολο Παύλο να φανερώνει, να αποκαλύπτει στους Εφεσίους και ο Λόγος του Θεού σε εμάς το αποκεκριμένο μυστήριο το οποίο απεκαλύφθη στον Απόστολο Παύλο και σε όλους τους Αποστόλους και Προφήτες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, που δεν το ήξερε καμία γενναία, και θέλω να το επαναλάβω μια φορά ακόμη. Είναι ένα φοβερό γεγονός ότι μέχρι την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού ο Θεός έκανε πολλές ενέργειες και μεγάλο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, με ανθρώπους, που όμως πάντοτε θριαμβευτής εν τέλει ήταν ο διάβολος, αρχίζοντας από τον Αδάμ και την Εύα, τους οποίους πάρα πολύ εύκολα επλάνησε, παρόλο που ήταν μέσα στον Παράδεισο στην απόλυτη παρουσία του Θεού, και μάλιστα κάθε δειλινό κατέβαινε ο Θεός και συνομιλούσε μαζί τους. Για τον διάβολο ήταν πάρα πολύ εύκολο τελικά να πλανήσει και τον Αδάμ και την Εύα. Στη συνέχεια συνέχισε το έργο του, καθώς σε εξεδίωξε στον Παράδεισο, έφτασαν στην απόλυτη ανομία και αναγκάστηκε ο Θεός να καταστρέψει τα έργα της γης με κατακλυσμό με τον Νόε, τον άνθρωπο της δικαιοσύνης, φέρνοντας καινούργια πράγματα στην ανθρωπότητα. Παρόλα αυτά πάλι ο διάβολος κατέφερε να πλανήσει τους ανθρώπους, μέχρι που άλλαξε την οικονομία ο Θεός με τον Αβραάμ δια της πίστεως, και πάλι
συνέτριψε τον άνθρωπο ο διάβολος κατορθώνοντας να τον πλανήσει με τους πειρασμούς και να τον απομακρύνει από τον Θεό, και στο τέλος έφερε τον Μωυσή με τον νόμο, μπας και μπορέσει να κρατήσει ο Θεός τον άνθρωπο, αφού του αποκάλυψε την αμαρτία, αφού του αποκάλυψε τι δεν είναι αμαρτία, τι είναι και τι δεν είναι αμαρτία, και τις ποινές της αμαρτίας, και πάλι δεν κατάφερε τίποτα. Θα έλεγε κανείς λοιπόν, σε όλες τις δυνάμεις, τις επουράνιες, τις επίγειες και τις καταχθόνιες, ο Θεός ήταν, και ο Θεός να με συγχωρέσει, νικημένος από το διάβολο. Βέβαια, ευχαριστούμε το Θεό, γιατί ο Θεός πάντοτε έχει ωραίο σχέδιο. Μπορεί να φαίνεται στην αρχή, να φαίνονται στην αρχή τα πράγματα στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, ότι θριαμβεύει ο διάβολος. Εγώ όμως σας βεβαιώνω εν το ονόματι του Χριστού ότι στο τέλος ο Θεός είναι αυτός που θριαμβεύει, διά όμως του Ιησού Χριστού. Και έτσι ήλθε ο καιρός και ο Θεός απέστειλε τον Υιόν του το μονογενή. Κατά το μυστήριο της ευσεβίας ο Θεός ήλθε εν σαρκή και ο Λόγος του Θεού έγινε σάρκα, απαρνήθηκε, εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του. Πώς? Λαβών δούλου μορφή, δεν ήταν δούλος, Υιός Θεού ήταν, αλλά έλαβε δούλου μορφή για να εκπληρώσει το σχέδιο και το έργο του Θεού, για να γίνει πραγματικά δούλος Θεού, και αφού έλαβε δούλου μορφή έγινε όμοιος με τους ανθρώπους για να μπορεί να συνομιλεί μαζί τους, να συνεργάζεται μαζί τους. Και όταν βρέθηκε και κατά το σχήμα σαν άνθρωπος, τότε ήρθε πραγματικά η δόξα του Θεού επάνω του, επειδή εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και μόνο γι' αυτό, όχι επειδή ήταν Υιός του, όχι επειδή ήταν ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, αλλά επειδή ήταν ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς που ταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, ο Θεός τον υπερύψωσε, έδωσε εις αυτόν το υπερπάνω όνομα, τον εισήγαγε στην αιώνια ζωή στον ουρανό και διέταξε όλους τους αγγέλους να τον προσκυνήσουν, καθώς έδωσε σε αυτόν το υπερπάν όνομα και απεκάλεσε αυτόν Κύριο των Κυρίων και Βασιλέα των Βασιλέων. Γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος, ο μόνος άνθρωπος ο οποίος νίκησε το διάβολο, γιατί δεν υπετάχθη, δεν υπέκυψε στους πειρασμούς του και πέθανε αναμάρτητος. Και αυτός ήταν ο θρίαμβος του Θεού. Πέθανε αναμάρτητος. Ο Θεός τον ανέστησε επειδή υπήρξε αναμάρτητος. Τον εκάθισε στα δεξιά του επειδή υπήρξε αναμάρτητος. Και προσεύχεται για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία και σαν ανθρωπότητα. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο το μέγα μυστήριο. Το μέγα μυστήριο ολοκληρώνεται με την αποκάλυψη, τη φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού επάνω στους αμαρτωλούς ανθρώπους, γιατί μόνο και μόνο πίστεψαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο αναμάρτητος άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος πέθανε μόνο για τις αμαρτίες μας, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αδίκως πέθανε, δεν αμάρτησε, δεν είχε δικαίωμα κανένας να θανατώσει τον Ιησού τον Ναζωραίο, αλλά πέθανε υπέρ των δικών μας αμαρτιών, γι' αυτό και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Προχωράει λοιπόν το μυστήριο το αποκεκριμένο, ότι δια του Ιησού Χριστού όποιος δεχθεί στη ζωή του τον Ιησού Χριστόν σαν τον Υιόν του Θεού του Ζώντος, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του, όποιος τον επικαλεστεί, τότε σε αυτόν και μόνο σε αυτόν ο Θεός δίνει την υπέροχη εξουσία να είναι και να ονομάζεται και να γίνεται τέκνο Θεού. Τέκνο Θεού είναι φοβερό, γιατί το τέκνο του Θεού
απολαμβάνει την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Ιησού Χριστού, την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου και το τέκνο του Θεού, έχει τη δυνατότητα για όλα τα ζητήματα και τα προβλήματα και τις ανάγκες του, όπως ένα παιδί καλό μέσα σε μια οικογένεια, να πηγαίνει στον πατέρα, να στηρίζεται, να εκμεταλλεύεται με την καλή έννοια την αγάπη του πατέρα και να καλύπτει ο πατέρας όλες τις ανάγκες του. Αυτός είναι ο χριστιανός. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι δεν σημαίνει ότι στη ζωή μας ο Θεός μας υπόσχεται βίον ανθόσπαρτον, όχι βέβαια, αντιθέτως μας λέει θα έχετε θλίψεις, αλλά μην φοβήστε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε και η νίκη σας είναι η πίστη σας. Αλλά συνεχίζεται το μυστήριο το αποκεκριμένο, δεν είναι ότι σώζεται ο άνθρωπος, αλλά δημιουργείται, καθώς σώζεται ο άνθρωπος, και μία εκκλησία, ένδοξος, αγία, αμόμητος, τελεία, μη έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ετήτων τιούτων, μέσα δε από την εκκλησία που δημιουργεί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και η εκκλησία τι είναι? Είναι το σώμα του Χριστού επί της γης. Τα μέλη του σώματος του Χριστού επί της γης είναι, είμαστε εμείς οι πιστοί. Κεφαλή του σώματος του Χριστού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και δύναμης, αλλά και η συναρμολόγηση των μελών του σώματος του Χριστού γίνεται δια του Πνεύματος του Αγίου. Και με αυτή την εκκλησία, λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος, αποκαλύπτεται σε όλες τις αρχές και τις εξουσίες, τις επουράνιες, τις επίγειες και τις καταχθόνιες, η απόλυτη σοφία του Θεού, η αγάπη του Θεού, η χάρις του Θεού, το έργο του Θεού, η συντριβή του διαβόλου, ο θρίαμβος του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Μέσα από την εκκλησία δικαιώνεται ο Θεός, δοξάζεται ο Χριστός και κηρύτεται το Ευαγγέλιο, που είναι το επόμενο αποκεκριμένο μυστήριο, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύτεται σε όλη την οικουμένη, όλη την περίοδο της χάριτος. Και τελειώνει το αποκεκριμένο μυστήριο με το Ευαγγέλιο, που το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα βιβλίο ή ένα βιβλιαράκι, αλλά είναι η δύναμη του Θεού, που δεν πρέπει ο χριστιανός να ντρέπεται καθόλου για το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι η δύναμη του Θεού που σώζει κάθε έναν που τον πιστεύει. Και δια του Ευαγγελίου αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού στους ανθρώπους, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να περπατάνε από πίστη σε πίστη. Γιατί όπως δια της πίστεως σωθήκαμε και σώζεται ο άνθρωπος, έτσι και δια της πίστεως περπατάει, έτσι και για της πίστεως ζει, έτσι και για της πίστεως διατηρείται στην παρουσία του Θεού. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσω ότι η πίστη ξεκινάει από τη σκέψη μας, από την καρδιά μας. Γι' αυτό που ο άνθρωπος πρέπει να έχει σκέψεις πίστεως, συλλογισμούς πίστεως. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού με απόλυτο τρόπο, «Ιέ μου, μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής σου». Όταν λοιπόν μέσα στην καρδιά μας έχουμε σκέψεις πίστεως, τότε περπατάμε από πίστη σε πίστη και συνεχίζουμε να σωζόμαστε πάντοτε και να ευλογούμεθα. Όταν όμως αφήνουμε στην καρδιά μας σκέψεις απιστίας, αμφιβολίας, ολιγοπιστίας, αδυναμίας, φοβίας, απελπισίας, απόγνωσης, που όλα αυτά δεν προέρχονται από το Θεό, από το διάβολο προέρχονται, τότε ο άνθρωπος πάβει, επειδή δεν έχει σκέψεις πίστης, πάβει να περπατάει δια της πίστεως,
πάβει να ζει δια της πίστεως, πάβει να σώζεται εκ της πίστεως. Καθώς είναι γεγραμμένο, ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Όλα λοιπόν στη ζωή μας εξαρτώνται από τις σκέψεις μας και τους διαλογισμούς μας που φιλοξενούμε στην καρδιά μας, αν είναι σκέψεις πίστεως. Και μπορούμε να καταδικάσουμε οποιαδήποτε άλλη σκέψη εκτός από σκέψεις πίστεως, γιατί έχουμε εξουσία από το Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να καταδικάζουμε κάθε τι που δεν προέρχεται στη ζωή μας από την αγάπη του Θεού Πατρός. Έτσι λοιπόν είναι στο χέρι μας την εξουσία μας, η ζωή μας να περπατάει και να προχωράει από πίστη σε πίστη και στη συνέχεια από δόξα σε δόξα και στη συνέχεια από χάρη σε χάρη, μόνο και μόνο επειδή στην ψυχή μας, στην καρδιά μας φιλοξενούμε σκέψεις μόνο πίστεως, καταδικάζοντας και διώχνοντας τις σκέψεις που φέρνει ο διάβολος απιστίας, ολιγοπιστίας, φόβου, αμηχανίας, αδυναμίας, απόγνωσης. Από μας εξαρτάται λοιπόν αν θα περπατάμε από πίστη σε πίστη και θα μας αποκαλύπτεται όλη η δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, επειδή γνωρίζει τη φύση του ανθρώπου και τις αδυναμίες του ανθρώπου, αφενός με λέει μη δίδετε τόπο στο διάβολο, αλλιώς επιμένει αντιστάθετε στο διάβολο και θα φύγει, και μάλιστα αντιστάθετε στο διάβολο πως μένοντες στην πίστη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και επειδή γνωρίζει την αδυναμία μας, προσεύχεται για την πνευματική μας κατάσταση, αύξηση και οικοδομή με μία μοναδική μεσητική προσευχή για τον κάθε έναν από εμάς, στον Πατέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και το ονόματι του Ιησού Χριστού, να δυναμώσει τον εσωτερικό μας άνθρωπο δια του Πνεύματος του Αγίου, να κατοικήσει, ώστε να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας εν δυνάμει, για να μπορούμε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι με αγάπη να καταλαβαίνουμε τι είναι πραγματικά το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος της παρουσίας του Θεού, γιατί ο Θεός δεν είναι αστεούλης, είναι ευρύς, πλατής, καλύπτει όλη την ανθρωπότητα, έχει μήκος, καλύπτει όλη την αιωνιότητα από τον Αδάμ μέχρι το τέλος, έχει ύψος όλο τον ουρανό, έχει βάθος όλα τα βάθη του Θεού, τα κεκριμένα, όχι τα αποκεκαλυμμένα, που αποκαλύπτονται στον άνθρωπο δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσα λογική και γνώση ανθρώπινη, και τέλος να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα της θεότητος, όπως όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός κατοικεί στο Χριστό, βεβαιώνοντας ο Θεός όλους μας με την επιστολή του Αποστόλου Παύλου ότι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, είναι Αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει περισσότερα, δυνατότερα από όσα εμείς μπορούμε να σκεφτόμαστε ή να ζητήσουμε. Προστά λοιπόν σε αυτή την πνευματική υπόσταση που χαρίζει ο Θεός στον άνθρωπο, έρχεται στη συνέχεια με απλό τρόπο να μας περιγράψει πώς ζούμε σαν άνθρωποι πνευματική ζωή στην καθημερινότητά μας. Γιατί όλα αυτά είναι πραγματικά αποκεκριμένα μυστήρια τα οποία είναι χαρισμένα από το Θεό και τα έχουμε και μπορούμε να τα απολαμβάνουμε, ιδιαίτερα εάν ξεκινάμε με σκέψεις πίστεως. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο που κάνει ο Θεός, είναι αυτό που και θέλει ο Θεός και εμείς να κάνουμε. Είναι αμφίδρομη η σχέση του Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω με τον κάθε έναν άνθρωπο από εμάς ξεχωριστά. Γι' αυτό και αφού εξηγεί
όλα αυτά πραγματικά τα μυστήρια που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα γνωρίσει και να τα καταλάβει παρά μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να μας περιγράψει πώς θέλει ο Θεός την καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητά μας, να ζούμε και να περπατάμε. Γι' αυτό λέει, ύστερα από όλα αυτά λοιπόν σας παρακαλώ, και λέει κάτι πολύ σημαντικό, εγώ δέσμιος. Μα είσαι δέσμιος βέβαια, χάρη του Χριστού. Δεν είσαι ελεύθερος. Ελεύθερος πνευματικά είμαι, γιατί κανένας δεν μπορεί να με υποδουλώσει. Αλλά ελεύθερος ον πάντων, αφενός μεν δούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας για να κερδίσω τους πλειοτέρους, αλλά ο Θεός θέλοντας να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και στους Ρωμαίους και στους άρχοντες αλλά και στους φυλακισμένους, με στείλε δέσμιο. Φοβερό είναι. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Αλλά σε ποιους? Σε αυτούς που αποδέχονται το θέλημα του Θεού, όπως θα δούμε. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμιος εν Κυρίω, όχι γιατί είμαι αμαρτωλός ή απατεώνας, αλλά γιατί είμαι χριστιανός, να περπατήσετε κι εσείς αξίως της κλήσεώς σας, της προσκλήσεώς σας, με την οποία προσεκλήθητε. Και μέσα σε αυτό κυριαρχεί όλο το σχέδιο του Θεού για τον κάθε έναν άνθρωπο στον οποίο απευθύνεται στην Έφεσο ο Παύλος και ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού σε εμάς σήμερα. Να περπατήσουμε αξίως της προσκλήσεως, για να φτάσουμε να περπατάμε αξίως της κλήσεώς μας, πρώτον πρέπει προκαταβολής κόσμου να μας έχει προγνωρίσει ο Θεός ότι θα δεχτούμε τον Χριστό και να μας έχει προεκλέξει να είμαστε Άγιοι δια της αγάπης του Θεού. Δεύτερον, αφού μας προγνώρισε ότι κάποια στιγμή, αφού μας έβαλε στο καλύτερο δυνατόν στην καλύτερη δυνατόν χρονική περίοδο για να δεχτούμε τον Χριστό, που μόνο αυτός ξέρει, στον καλύτερο δυνατόν τόπο για να δεχτούμε τον Χριστό και να ζήσουμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και ευκαιρίες για να ζητήσουμε τον Χριστό, δηλαδή το ότι βρεθήκαμε αυτή την εποχή, γεννηθήκαμε σε αυτό το μέρος, ζούμε σε αυτό το μέρος, ζούμε σε αυτό το περιβάλλον, με αυτή τη συγγένεια, με όλα όσα στην καθημερινότητά μας υπάρχουν, αυτό είναι θέλημα Θεού. Γιατί μέσα από αυτές τις συνθήκες που ο Θεός φέρνει, μόνο μέσα από αυτές τις συνθήκες, τις καλές που νομίζουμε και τις κακές που νομίζουμε, μόνο μέσα από αυτές τις συνθήκες που ο Θεός επιτρέπει και φέρνει στη ζωή μας, είναι δυνατόν εν τέλει να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Όπως ένας πατέρας διαλέγει για το παιδί του το καλύτερο σχολείο, τους καλύτερους φίλους, ακόμη την καλύτερη γειτονιά, όσο μπορεί βέβαια, έτσι, τους καλύτερους δασκάλους, γιατί θέλει το παιδί του να προοδεύσει. Και αν εμείς πονηρίοντες θέλουμε τα παιδιά μας να προοδεύουν και διαλέγουμε τα καλύτερα για αυτούς κατά τη δύναμή μας, το ίδιο και ακόμη περισσότερο ο πατέρας μας ο ουράνιος που μας αγαπάει χωρίς υποκρισία και πονηριά και σκοτία μεταβολής, έχει διαλέξει τις καλύτερες συνθήκες. Σου έχει δώσει τον καλύτερο άντρα για να σε πάει στον ουρανό. Σου έχει δώσει την καλύτερη γυναίκα για να σε πάει στον ουρανό. Σου έχει δώσει το καλύτερο περιβάλλον. Μέσα από αυτό το περιβάλλον θα πας στον ουρανό. Μερικές φορές μας φαίνεται δύσκολο. Αλλά να ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός είναι πάνσοφος και παντοδύναμος. Δεν πειράζει κανέναν και από κανέναν δεν πειράζεται. Ο άνθρωπος δεν πειράζεται από το Θεό, γιατί ο Θεός είναι απείραστος κακών. Ο Θεός μεριμνά για το καλύτερο, αλλά ο άνθρωπος πειράζεται από τις δικές του επιθυμίες.
παρασυρώμενος από τις επιθυμίες του, δελεαζόμενος από τις επιθυμίες του, και όταν η επιθυμία συλλάβει την αμαρτία, τότε αν δεν φροντίσει έγκαιρα να μετανοήσει ο άνθρωπος, η αμαρτία θα γεννήσει, συγγνώμη, η επιθυμία θα γεννήσει την αμαρτία, και αν πάλι δεν προλάβει να μετανοήσει, η αμαρτία θα εκτελεστεί και τότε έρχεται ο θάνατος. Να είμαστε ευχαριστημένοι για όσα έχει επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας, γιατί είναι τα καλύτερα για μας και τα συνεχόμενα για μας. Όμως να το δούμε πώς το περιγράφει αυτό ο Λόγος του Θεού. Ξαναγυρίζω πίσω στο σχέδιο του Θεού, σου προεγνώρισε τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι, μόνο αυτούς που προεγνώρισε, προώρησε να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Χριστού στον ουρανό, εάν περπατήσουν αξίως της προσκλήσεώς τους, και όσους προεγνώρισε, προώρησε τούτους και κάλεσε. Και τώρα απευθύνεται σε αυτούς που έχει καλέσει ο Θεός. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, πολλοί και εκλειμμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, σας παρακαλώ να περπατήσετε αξίως της προσκλήσεώς σας καθήν προσεκλείδητε, ώστε να μην είστε εκ των πολλών και εκλειμμένων, αλλά εκ των λίγων των εκλεκτών. Και πώς θα περπατήσεις αξίως της προσκλήσεώς σου, ώστε αφού σε κάλεσε να σε δικαιώσει και να σε δοξάσει, πρώτον, να περπατήσετε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Είναι το πρώτο απαραίτητο για να περπατήσουμε αξίως, για να περπατάμε αξίως της προσκλήσεως. Με επίγνωση δηλαδή, ότι είμαστε μηδέν. Μηδέν. Και ο Χριστός το λέει, άνεφε μου δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Ότι δεν είναι κανένας άνθρωπος άξιος λόγου. Αυτό θα πει με τα πάση ταπεινοφροσύνης, με τα πάση επίγνωσης του ποιος είσαι. Γιατί πολλές φορές η καρδιά μας μας απατάει ότι είμαστε κάτι καλύτερο από το μηδέν, που είναι ψέμα. Δεν είμαστε καλύτεροι από το μηδέν. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν τις νομίζει ότι είναι κάτι ενώ είναι μηδέν, τον εαυτό του εξαπατά. Κοροϊδεύει τον εαυτό του αν νομίζει ότι είναι κάτι της μηδέν. Γι' αυτό καθένας να εξετάζει το έργο του και να θυμάται ότι ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος που είναι μηδέν, όχι ότι είναι, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος που είναι μηδέν, αυτό θερίζει. Αν σπέρνει τη σάρκα του, αν κολακεύει, αν εξυπηρετεί, αν υπηρετεί τη σάρκα του, θα θερήσει φθορά. Αν σπέρνει όμως το πνεύμα του Θεού, τότε θα θερήσει ζωή αιώνια. Με τα πάσης λοιπόν ταπεινοφροσύνης, αλλά και ιδιαιτέρως και με τα πάσης πραότητος. Τι σημαίνει πραότης? Ο άνθρωπος ζει με τις ενέργειες του Θεού, μέσα στις ενέργειες των ανθρώπων και μέσα στις δικές του ενέργειες. Πολλές φορές οι ενέργειες του Θεού δεν μας αρέσουν. Μη διαμαρτύρεσαι με τα πάσης πραότητος. Μη θυμώνεις με το Θεό. Μη λυπάσαι. Με τα πάσης πραότητος. Δηλαδή με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, πάντοτε να καυχέσαι στις θλίψεις σου και στις ταλαιπωρίες σου. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί όταν είσαι αδύνατος, μόνο τότε ο Θεός έχει την ευκαιρία να είσαι δυνατός. Μην τα βάζεις λοιπόν με το Θεό. Δόξασε το Θεό. Ευχαρίστησε το Θεό με επίγνωση ότι αυτά που ενεργεί ο Θεός στη ζωή σου είναι για να μεταμορφώσει τη ζωή σου στην απόλυτη δόξα του για τον ουρανό. Σε κάλεσε για να σε δικαιώσει και να σε δοξάσει. Όταν χάσουμε την πραότητά μας, χάνουμε την αγαθή συνέχεια του σχεδίου του Θεού στη ζωή μας. Όταν τιμώνουμε. Άσε που
μόνο εκ της περηφανίας προέρχεται η αίρις, λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά και στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Μη χάνουμε την πραότητά μας, δεν θα διεκδικούμε. Χάνουμε την παρουσία του Θεού, χάνουμε τη χάρη του Θεού. Αλλά τι θα κάνουμε? Πρότυπό μας είναι ο Χριστός. Πάσχων δεν υπήλει. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Ήξερε ότι ό,τι πρόκειται να γίνει, τον ραπίζανε, τον βρίζανε, τον ταπεινώνανε, τον εξουθενώνανε, και αυτός δόξαζε το Θεό, γιατί ήξερε ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει η Ανάσταση και το υπερπανόνομα. Μάθετε απ' εμώ ότι πράος είμαι και ταπεινός μέσα στην καρδιά μου. Για να γνωρίσουμε, αδερφοί αγαπητοί, την αγαθή συνέχεια στη ζωή μας, να διακρίνουμε το πώς περπατάμε. Περπατάμε με τα πάση ταπεινοφροσύνης, αναγνωρίζοντας ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Ή προσπαθούμε τους άλλους να διδάξουμε? Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, θα βρεθείτε σε μεγάλη κατάκριση. Τέλειος άνδρας είναι αυτός ο οποίος δεν πτέει σε λόγο. Μη λες πολλά. Όταν βλέπω άντρες και γυναίκες μπουρδου 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 να λένε, να λένε, να θυμώνουν, να φωνάζουν, το πάει, το χάσανε τον Χριστό. Και όταν βλέπω τον εαυτό μου να πέφτω σε αυτό, να λέω, να λέω, να λέω και να νευριάζω, λέω χάθηκα, να πάω γρήγορα να μετανοήσω. Γρήγορα να μετανοήσω. Γιατί? Γιατί δεν αρέσει το Θεό, χάνω την παρουσία του Θεού, χάνω τη χάρη του Θεού, χάνω το έλεος του Θεού. Δεν θα συνεχίσει ο Θεός να με δικαιώνει ώστε να με δοξάσει. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και τα πάσης πραότητος. Αλλά μπορεί να χάνουμε και την πραότητά μας και από αυτά που εμείς κάνουμε. Τα λάθη μας. Να μην μπορούμε να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας. Και να θυμώνουμε τον εαυτό μας. Βρε τι έκανα, βρε τόσο χαζός είσαι. Εκ πείρας τα λέω, αλλά πιστεύω ότι όλοι τα καταλαβαίνετε. Γιατί είμαστε ομοιοπαθείς. Βρε τι έκανα, βρε τι λάθος έκανα, βρε πώς τα έκανα έτσι, τι να σου πω ρε Γιώργο, είσαι ντενεκές ξεγάνωτος, δεν σε αντέχω άλλο. Όχι αδερφοί, έκανα λάθος, ο Θεός θα με λύσει, θα με διορθώσει. Αμάρτησα, το αίμα του Χριστού θα με καθαρίσει. Με τα πάσης πραότητος, ούτε θα διαμαρτυρώμεθα, ούτε θα διεκδικούμε, ούτε θα φωνάζουμε, ούτε θα αγριεύουμε, ούτε θα διδάσκουμε, ούτε τίποτα. Τι θα είμαστε? Πρόβατα, ώστε τη ζωή μας να τη φροντίζει ο καλός μας ο ποιμένας. Να είναι η ζωή μας κάτω από την ασφάλεια του καλού ποιμένα. Να μην είναι κάτω από τη φροντίδα τη δική μου, να είναι κάτω από τη φροντίδα του Χριστού. Με τα πάσης πραότητος τρίτων, με τα πάσης μακροθυμίας. Εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θυμηθείτε την παραβολή, την ιστορία, δεν ξέρω, του παραβολή του οφειλέτου μυρίων ταλάντων, που χρώσταγε μύρια τάλαντα και πήγε στον κύριό του και λέει συγχώρεσέ με, θα στα δώσω. Πού να τα δώσει? Και σπλαχνιστής ο κύριός του, του χαρίζει όλο το δάνειο, τον καθιστά απολύτως ελεύθερο και του λέει πήγαινε τώρα να ζήσεις ελεύθερος χωρίς δάνειο. Και αυτός τι κάνει τώρα? Βρίσκει απέναντι ένα σύνδουλο που του χρώσταγε 100 δινάρια και τον πνίγει, δώστα μου. Και του λέει αυτός ο άνθρωπος μακροθύμησον, αλλά αυτός δεν μπορεί να τον συγχωρήσει. Γιατί δεν θα τον συγχωρήσει επειδή του λέει μακροθύμησον. Θα τον συγχωρήσει επειδή τον έχει σπλαχνιστεί εκ των προτέρων και θα αποκαλυφθεί η συγχωρητικότητά του. Όταν δεν μπορείς να συγχωρήσεις αυτόν τον οφειλέτη σου, όπως ο πατέρας μας ο Ουράνιος συγχώρεσε όλες μας τις οφειλές, άφεση μην τα οφειλήματα ημονός και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών. Και εδώ υπάρχει μια ψευδοδιδασκαλία, ότι αν δεν με ζητήσει συγγνώμη δεν τον συγχωρώ. Τι λες καλέ? Η δική μου η ευλογία θα εξαρτηθεί από το αν θα μου ζητήσεις εσύ ή όχι συγγνώμη? Η δική μου ευλογία θα εξασφαλιστεί από το ότι εγώ είμαι μακρόθυμος.
και συγχωρώ έτσι κι αλλιώς. Ο άλλος βέβαια ζητάει, άφησε το χρέος μου, θα στο δώσω. Αλλά έχει τόσο σκληρινή που δεν ακούει τίποτα. Το αποτέλεσμα, τον πιάνει ο Θεός, ο Κύριος του, και τον βάζει στους βασανιστές. Ξέρεις τι θα πει βασανιστές? Να βασανίζει το σώμα σου, η ψυχή σου και το πνεύμα σου. Να μην μπορείς να βρεις ησυχία, επειδή δεν μπορείς να μακροθυμήσεις. Πώς θα περπατήσουμε αξίως του Κυρίου? Με τα πάσης μακροθυμίας. Δεν ακούγονται οι προσευχές σου εάν πρώτα δεν συγχωρήσεις όλους όσους έχουν κάτι εναντίον σου, έχεις εσύ κάτι εναντίον τους. Δεν ακούγονται, είναι μάταιες οι προσευχές σου, άχρηστες. Δεν φτάνουν στα ότα, στα αυτιά του Θεού. Ο Θεός θέλει η καρδιά σου να είναι καθαρή, και για να είναι καθαρή πρέπει να ζεις με τα πάσης μακροθυμίας, να περπατάς αξίως της προσκλήσεώς σου. Ανεχόμενη αλλήλου σε αγάπη. Φοβερό, φοβερή προϋπόθεση. Να ανέχεσαι τον άλλον επειδή τον αγαπάς, οποιοδήποτε κι αν είναι, οτιδήποτε κι αν κάνει. Δηλαδή όχι μόνο να μακροθυμείς, αλλά να τον πλησιάζεις και να τον βοηθήσεις. Να τον πλησιάσεις και να του δείξεις την αγάπη σου, την ανεκτικότητά σου. Δεν είναι σε αγαπάω, αλλά δεν θέλω και πολλά πολλά μαζί σου. Αυτό δεν είναι χριστιανική ζωή. Αυτό είναι απόλυτα σαρκική ζωή. Εκεί στον ουρανό θα μπορείς να είσαι μαζί του και αν λες δεν σου μιλάω? Γίνονται αυτά τα πράγματα. Από εδώ μας εκπαιδεύει ο Θεός. Τι? Να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Να ευλογούμε αυτούς που μας βρίζουν. Να αγαθοποιούμε αυτούς που μας κακοποιούν. Να ευεργετούμε αυτούς που μας ενοχλούν. Γι' αυτό και για να περπατάς αξίως της προσκλήσεώς του, ώστε να σε δικαιώσει ο Θεός και να σε δοξάσει, πρέπει απαραίτητος να ανέχεσαι τους πάντες με αγάπη. Όταν το στόμα σου τα ανοίγεις και βγαίνουν πράγματα, τότε έδωσες τόπο στο διάβολο. Δεν αντιστέκεσαι στο διάβολο και δεν φεύγει ο διάβολος από τη ζωή σου. Αδελφοί, αγαπητοί, μας έχει ελευθερώσει ο Θεός, αλλά να διατηρούμε την ελευθερία μας. Μας έχει ευλογήσει ο Θεός, αλλά να διατηρούμε την ευλογία του Θεού. Και αυτό είναι η δική μας. Γι' αυτό ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο στους Εφεσίους. Πώς να ζείτε στην καθημερινότητά σας, πώς να περπατάτε ανεχόμενοι αλλήλους εν αγάπη, και μάλιστα σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Ποια είναι η ενότητα του πνεύματος? Το σώμα μου έχει μια κεφαλή και η κεφαλή μου διοικείται από το πνεύμα μου. Δεν μπορεί το ένα χέρι να κάνει έτσι και το άλλο να κάνει αλλιώς. Να θέλω να πιάσω αυτό και το άλλο χέρι να λέει όχι. Να θέλω να πάω εκεί και το πόδι το ένα να πηγαίνει εκεί και το άλλο. Και δεν υπάρχει ενότητα πνεύματος. Εκεί υπάρχει αναρχία, ακαταστασία. Και όπως είναι το δικό μου σώμα, έτσι είναι και το σώμα της Εκκλησίας. Που το σώμα της Εκκλησίας πρώτα είναι οικογένεια. Μπορεί ο άντρας να λέει μαύρο και η γυναίκα κόκκινο? Γι' αυτό δεν μπορεί να παντρευτεί ο άντρας έναν που δεν πιστεύει. Δεν υπάρχει ενότητα της πίστεως, τα ίδια. Γιατί ο ένας θα πηγαίνει στην προσευχή και ο άλλος θα πηγαίνει στον μπαράκι. Τι σωοικογένεια θα κάνουν? Να σπουδάζουμε, να διατηρείται η ενότητα του πνεύματος. Είναι σπουδή, είναι προσπάθεια, είναι αγώνας, αλλά καλός αγώνας. Να διατηρείται η ενότητα του πνεύματος. Είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, ένα σώμα. Και επαναλαμβάνω, πρώτα εγώ με τον Κύριο, ύστερα εγώ με την οικογένειά μου, ύστερα εγώ με την Εκκλησία και ύστερα εγώ με όλα μου τα αδέλφια. Δεν μπορώ εγώ να κάνω ό,τι θέλω. Ακόμη και οι άνθρωποι λένε ότι η ελευθερία σου τελειώνει εκεί που δεν ενοχλείς τον άλλον. Πόσο μάλλον μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που είμαστε μία Εκκλησία,
ένα σώμα, όπως θα δούμε παρακάτω. Εάν δεν σπουδάζουμε να διατηρείται στη ζωή μας η ενότητα της πίστεως, και πώς? Με το σύνδεσμο της ειρήνης. Δηλαδή μπορεί να είσαι σε πόλεμο, σε μάχη, σε πίκρα, σε θυμό. Να το καταλάβουμε, αδερφοί, είναι έσχατες ημέρες. Θα χάσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας εάν δεν μάθουμε να περπατάμε. Δεν μας απειλεί ο Θεός, μας προειδοποιεί. Αν δεν μάθουμε να περπατάμε αξίως της προσκλήσεώς μας, θα είμαστε προσκεκλημένοι, αλλά δεν θα είμαστε κλεκτοί. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Με το Λόγο του Θεού δεν παίζουμε. Αλλά αντιθέτως είμαστε με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου, τρέμοντες στο Λόγο του Θεού, για να απολαμβάνουμε την εύνοια, τη χάρη και το έλεος του Θεού. Γιατί αλλιώς θα είμαστε σε βασανιστές. Και επαναλαμβάνω, θα βασανίζεται κάθε μέρα το σώμα μας, η ψυχή μας και το πνεύμα μας. Δεν θα βρίσκουμε ειρήνη, δεν θα βρίσκουμε ησυχία, δεν θα κοιμόμαστε, θα στριφογυρίζουμε. Θα προσευχόμαστε και θα έχουμε ελπίδα ότι ο Θεός θα απαντήσει, και η ελπίδα μας θα είναι αναβαλωμένη, που θα τονίζει τη ζωή μας. Θα σπουδάζουμε να διατηρούμε την ενότητα της πίστεως με το σύνδεσμο της ειρήνης. Πώς το λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος? Ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων. Δεν μπορεί να μην ζητάς την ειρήνη μετά πάντων. Εσένα δεν σε χωνεύω και δεν σε θέλω. Μα έτσι θα πας στον ουρανό? Δεν θα πας. Δεν θα πας. Δεν θα πάω έτσι στον ουρανό. Στον ουρανό θα πάω όταν σ' αγαπάω, σε ανέχομαι και θέλω να υπάρχει ειρήνη ανάμεσά μας, η ειρήνη του Θεού να μας συνδέει, ώστε να διατηρείται η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Και τότε θα είμαστε ένα σώμα, αλλιώς δεν είμαστε. Δεν θα είμαστε ένα σώμα. Θα είναι άρρωστο το σώμα. Έχετε δει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στα καλά τους και το ένα χέρι δεν μπορούν να το ελέγξουν? Δεν μπορούν να ελέγξουν το άλλο χέρι, δεν μπορούν να ελέγξουν το πόδι τους, δεν μπορούν να ελέγξουν το μυαλό τους, γιατί είναι άρρωστοι. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε άρρωστοι πνευματικά. Θέλουμε να είμαστε υγιείς, να ζούμε μέσα στην αγάπη του Θεού Πατρός, μέσα στη χάρη του Χριστού, μέσα στην κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Ένα σώμα. Ένα σώμα. Όχι να ξεχωρίζω τον εαυτό μου από το σώμα της Εκκλησίας, να ξεχωρίζω τον εαυτό μου από την οικογένειά μου, να ξεχωρίζω τον εαυτό μου από τα άλλα άτομα, από τους άλλους αδερφούς, από κάποιους αδερφούς, από έναν αδερφό. Ένα σώμα. Γιατί μία Εκκλησία θα παραλάβει ο Χριστός. Δεν θα παραλάβει και εμένα και εσένα, αν δεν είμαστε ένα σώμα, ή εμένα ή εσένα. Δεν γίνεται να μας παραλάβει και εκεί πέρα να μην μιλάμε και να είμαστε τσακωμένοι. Θα μας παραλάβει γιατί είμαστε αγαπημένοι εδώ και θα είμαστε και εκεί. Θα είμαστε εν ειρήνη εδώ και θα είμαστε και εκεί. Ναι, αλλά ξέρεις, δεν φταίω εγώ. Αυτό είναι το τραγικό λάθος. Ποιος ερώτησαν αυτές? Εκείνο που μας ρωτάει ο Θεός είναι τι κάνεις για να διορθώσεις τα ελείποντα. Τι κάνεις για να διορθωθείς? Μη διαμαρτύρεσαι, μη διεκδικείς. Θα χάσεις την πραότητά σου, θα χάσεις τον Χριστό. Δεν έχει νόημα αν φταίσει δε φταίς. Νόημα έχει αν ευαρεστείς το Θεό ή δεν τον ευαρεστείς. Τι να το κάνω να μη φταίω και να φταίς εσύ και να μην ευαρεστώ το Θεό, γιατί δεν είμαι μακρόθεμος σε σένα. Ωραία, δεν φταίω εγώ. Εντάξει, δεν φταίω εγώ. Και λοιπόν, η γυναίκα μου φταίει. Αλλά η γυναίκα μου μετανοεί, επιστρέφει, ζητάει το Θεό, θα πάει στον ουρανό. Εγώ που δεν φταίω, δεν θα πάω στον ουρανό. Μπορούμε να πάμε τσακωμένοι. Ένα σώμα, ένα πνεύμα. Και ποιο είναι το πνεύμα, αδερφοί? Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, θα πάρω 5 λεπτά και ο Θεός να με συγχωρέσει και εσείς να με συγχωρέσετε. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Φοβούμαι. Μήπως σας πλανήσει ο διάβολος όπως πλάνησε την Εύα και τον Αδάμ. Και φύγετε από την απλότητα του Χριστού, γιατί θα έρθει κάποιος άλλος, όχι ο Χριστός, ο διάβολος.
και δεν θα σας κηρύξει τον Χριστό που εγώ σας είπα, δεν θα σας κηρύξει το Πνεύμα που εγώ σας είπα και δεν θα σας κηρύξει το Ευαγγέλιο το οποίο εγώ σας είπα. Και εσείς τι θα κάνετε, θα τα δεχτείτε, θα τα δεχτείτε, λέει. Γιατί? Και ποιο είναι το Ευαγγέλιο που μας κηρύττει ο Απόστολος Παύλος? Της χάριτος, της μακροθυμίας, της ταπείνωσης, της πραότητος. Με λίγα λόγια, της αγάπης, της πίστης και της ελπίδας. Και η αγάπη τα έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Ας τα διαβάσουμε και θα τα διαβάζουμε συχνά. Και Ευαγγέλιο αυτό, Πνεύμα, το Πνεύμα του Χριστού. Το Πνεύμα του Χριστού που εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε ότι του κλέψανε τη δόξα του, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, επαναλαμβάνω. Έγινε δουλομορφή και ξέρει ο Χριστός ότι όσο ταπεινώνεται θα τον υψώσει ο Θεός. Όσο υψώνεται θα τον ταπεινώνει ο Θεός. Γιατί να έχουμε άλλο πνεύμα εμείς και να μην έχουμε το Πνεύμα του Χριστού? Εγώ δεν ταπεινώνομαι γιατί δεν φταίω. Ναι, αλλά δεν θα σε υψώσει ο Θεός, θα σε ταπεινώσει ο Θεός. Αυτό θέλεις? Εγώ θέλω, φταίω, δε φταίω, να ταπεινώνομαι, γιατί ξέρω ότι θα με υψώνει ο Θεός. Αμήν, αδερφοί. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Ταπεινώνω τον εαυτό μου, τι έχω να χάσω? Είναι εύκολο. Αποφταίω. Ό,τι και να έκανα, Θεέ μου συγχώρεσέ με, αδερφέ μου συγχώρεσέ με. Τώρα μην μπλέξουμε. Είπα, σου είπα, μου είπες και έκανα. Θα χάσουμε το Θεό. Θα χάσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Και όχι, λέει, άλλο Χριστό. Αυτό το Χριστό που σας εδίδαξα. Και ποιος είναι ο Χριστός ο δικός σου? Να σας πω, αδερφοί, ποιος είναι ο Χριστός ο δικός μου? Όταν προσευχήθηκα και ρώτησα, ο καλός μου ο ποιμένας. Αυτόν το Χριστό θέλω εγώ. Να είναι ο καλός μου ο ποιμένας. Να με οδηγεί σε βοσκές χλωερές, σε ύδατα αναπαύσεως. Να είναι ο φίλος μου. Να είναι αυτός που φροντίζει τη ζωή μου, που με ρημνάει, αν αρρωστήσω να με θεραπεύσει, αν πεινάσω να με ταΐσει, αν διψάσω να με ποτίσει, αν κάνω λάθος να μου το διορθώσει. Αυτό το Χριστό θέλω εγώ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, ούτε θεολογίες, ούτε μυστήρια από και κάτι, τίποτα άλλο. Τι θέλεις να ξέρεις, Παύλο? Ήσουν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και εγώ αυτό θέλω να ξέρω, αδερφοί. Να σου πω τι είπε και τι έκανε και τι μου είπε, δεν θέλω να ξέρω. Εγώ θέλω να ξέρω τον καλό μου το ποιμένα, που με φροντίζει, που με αγαπάει. Κανείς σας δεν με αγαπάει, μόνο ο Χριστός με αγαπάει. Ξέρετε γιατί? Γιατί είστε άνθρωποι, ούτε εγώ σας αγαπάω. Θα μου πεις τι λες τώρα? Αδερφοί, είμαστε άνθρωποι, ασήμαντοι, μηδαμινοί, ωραία, σ' αγαπάω. Και λοιπόν πώς είναι η αγάπη μου, βρε αδερφέ? Για να καταλάβω πόσο σ' αγαπάω, να μετρήσω πόσες ώρες προσεύχομαι για σένα. Για να καταλάβεις πόσο μ' αγαπάς, μέτρα πόσες ώρες προσεύχεσαι για μένα. Για να καταλάβεις πόσο πολύ μ' αγαπάς. Ενώ ο Χριστός αιώνια προσεύχεται για σένα. Γι' αυτό σ' αγαπάει ο Χριστός. Και εγώ ο Χριστός θέλω να μ' αγαπάει. Και το Χριστό θέλω να αγαπάω. Και αυτός να είναι ο ποιμένας μου. Και σε αυτόν να ανήκω. Και εγώ πράγματα της βοσκής του να είμαι. Δεν θέλω τους ανθρώπους. Μόνο για να τους υπηρετώ. Δεν περιμένω από σας τίποτα. Αλήθεια σας το λέω. Γιατί δεν μπορείτε και να θέλετε. Μην περιμένετε τίποτα από μένα. Και να θέλω δεν μπορώ. Όλοι μας θα περιμένουμε από τον Χριστό. Δεν υπάρχει ανάμεσά μας κάποιος που να είναι λίγο πιο ψηλός, λίγο πιο κοντός. Όλοι είμαστε μηδέν. Άθλοι, ουτιδανοί, τυποτένοι, αχροί. Και αν πράττουμε πάσα τα πάντα τα διατεταγμένα του Θεού, να λέμε αχροί δούλοι είμαστε. Ο μόνος που εδώ αξίζει είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας. Και δόξα στο Θεό που είναι ανάμεσά μας. Και δόξα στο Θεό που μας μιλάει. Και δόξα στο Θεό που μας φροντίζει. Αν δεν με φρόντισε ο Χριστός, τώρα ξέρετε τι θα ήμουνα? Ούτε και ξέρω. Τι θα ήσουνα? Ούτε και ξέρεις. Είμαστε λοιπόν ένα σώμα, ένα πνεύμα, μια ελπίδα. Την ίδια ελπίδα έχουμε. Ξέρετε ποια είναι η ελπίδα μας? Να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ποια είναι η ελπίδα να έχουμε, αδερφοί? Να διακριθούμε στον κόσμο αυτό, να κηρύττουμε καλά. Τι να είναι η ελπίδα μας? Η μόνη ελπίδα που έχω, Χριστέ μου, να είμαι έτοιμος όταν θα έρθεις να με παραλάβεις, να μην μείνω κάτω.
Και αν δεις ότι δεν είμαι έτοιμος εκείνη την μέρα, πάρε με πιο μπροστά. Εγώ θέλω να είμαι στους αιώνες των αιώνων μαζί σου, με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν θέλω να χάσω αυτό το οποίο μου υποσχέθηκες, την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Μία ελπίδα, ένας Κύριος. Βέβαια δεν έχουμε πολλούς Κύριους. Ένας είναι ο Κύριος, Ιησούς Χριστός. Τι θα πει Κύριος? Κυρίαρχος. Είναι αυτός που ξέρει τα πάντα, που μπορεί τα πάντα, που κάνει τα πάντα, που μας αγαπάει κατά πάντα. Ένας Κύριος. Μία πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Άπαξ δόθη η πίστη στους Αγίους. Δεν θα προσθέτουμε, δεν θα αφαιρέτουμε, αφαιρούμε. Δεν θα βάζουμε βιβλία και βιβλιαράκια. Δεν θα βάζουμε πρώτους αποστόλους, αποστολικούς πατέρες, δεύτερους αποστολικούς πατέρες, τρίτους. Καλοί είναι όλοι άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αλλά ένα είναι το Ευαγγέλιο, μία είναι η πίστη μας. Το Ευαγγέλιο σώζει, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο είναι η δύναμη του Θεού. Μα να μην τα διαβάζουμε όλα τα άλλα, μωρέ, μην χάνεις το χρόνο, διάβασε τα αν θέλεις. Αλλά πάρε το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί το Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μάχηραν. Να δεις πώς θα σου μιλάει, πώς θα σε μεταμορφώνει, πώς θα σε αλλάζει, πώς θα σου αποκαλύπτει ο Θεός. Διαβάζεις το ίδιο, το καταλαβαίνεις έτσι. Το ξαναδιαβάζεις, το καταλαβαίνεις αλλιώς. Το ξαναδιαβάζεις και λες, Κύριε, τι θησαυρός είναι αυτός? Και είναι πόσο είναι, 200 σελίδες είναι, δεν είναι, ξέρω εγώ πόσο είναι. Όσο είναι τέλος πάντων. Αλλά έχει δύναμη το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και τέλος, μία πίστη και εν βάφτισμα. Ένα είναι το βάφτισμα, αδελφοί, εις άφεση αμαρτιών. Απεκδιώμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Λαμβάνουμε μέρος στην περιτομή του Χριστού, στην περιτομή την αχειροποίητη. Και περπατάμε μία νέα ζωή μετά. Χωρίς βάφτισμα δεν μπορείς να περπατήσεις νέα ζωή. Χωρίς βάφτισμα εν είδα της άφεση αμαρτιών δεν είσαι σύμμορφος της Αναστάσεως του Χριστού, γιατί δεν έγινε σύμμορφος της ταφής του Χριστού. Ένα είναι το βάφτισμα. Ομολογώ εν βάφτισμα της άφεση αμαρτιών. Και τέλος, ένας Θεός και Πατέρας. Εδώ τι να πω τώρα. Ένας Θεός και Πατέρας. Δεν έχεις άλλο πατέρα ή κι άλλο εγώ. Δόξα στον Θεό, έχουμε τον ίδιο πατέρα. Και όπως αγαπάει εμένα, αγαπάει και εσένα. Και όπως αγαπάει εσένα, αγαπάει και τη γυναίκα σου. Και όπως αγαπάει τη γυναίκα σου, αγαπάει και τον εχθρό σου. Και όπως αγαπάει και τον εχθρό σου, αγαπάει και το φίλο σου. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μπορεί να μην αγαπάει ο Θεός. Εμείς δεν αγαπάμε πολλές φορές και πρέπει να μετανοούμε. Εμείς. Ένας Θεός και Πατέρας. Πού? Ο όν επί πάντων κυριαρχεί πάνω σε όλα. Και δια πάντων ενεργεί μέσα σε όλα. Και εν πάση ημίν και ανήκουν σε αυτόν τα πάντα. Αυτός είναι ο πατέρας σου που κυριαρχεί σε όλα. Είναι αυτός που ενεργεί σε όλα τα ζητήματα της ζωής σου. Και είναι αυτός στον οποίο ανήκουμε όλοι μας, Θεού θέλοντας, με τη χάρη του Χριστού. Αμήν.